Πάμε στον τραπέζι γιατί έχουμε δύο εξαιρετικού κυρίου. Θα παρουσιάσω εγώ τον κύριο εκ των δεξιών μου, τον κύριο Ξαντίνο Ιατρίβ, τον πέραρχό μα. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα στον αρχηγό, εγώ αρχηγό το λέω, πρωθυπουργό. Καλά, αρχηγό, ο Αρκιβιάδη Στεφανή στην παρέα μα. Αρχηγό, καλώ ήρθατε. Καλημέρα σε εσά, καλημέρα στον κύριο Πέραχο και καλημέρα στον κύριο Ιατρίβ. Ευχαριστούμε πολύ, αρχηγό. Εγώ σα ευχαριστώ. Λοιπόν, αν μπορούσαμε να θέσουμε έτσι ένα, προ... ένα πρώτο ερώτημα, προκύπτει μέσα και από τι τελευταίε πρόσφατε δηλώσει Ερντογάν. Καζάν, καζάν. Καζάν, καζάν. Και, από ότι, και επειδή ε, το Βόρειο Αιγαίο είναι και η αδυναμία σα και όπω όλη η επικράτεια, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από τον αρχηγό, ε, ξεκινήσουμε από, το, ε, Στα... τον στρατό ξηρά. Λίμον. Ε, και επειδή τελευταία βρεθήκατε και στο Βόρειο Αιγαίο σε μια θέση ευθύνη Ω υποψήφιο περιφερειάρχη ε, για την ε, ευρύτερη νησιωτική μα ε, περιοχή και του νησιώτε μα, λέει ο Ερντογάν ότι εμεί ακούμε φωνέ απέναντι. <laughs> του ακούμε απέναντι. Και αυτό αφορά όλο το Αιγαίο, έτσι. Άρα τι μας είμαστε, είμαστε πολύ κοντά. Και να τα βρούμε. Καζαν-καζαν, μισά-μισά. Και ταυτόχρονα και F16. Και Eurofighter, αφού δεν μα δίνουν F35. Και να κρατήσουμε και τι να αφήσουμε στρατηγέ. Θα ξεκινήσω από το ότι εκτό του ότι μα ακούνε αυτοί, του ακούμε κι εμεί. Να, σε όλα τα επίπεδα λέτε. Σε κάθε επίπεδο. Ναι. Και ακούγοντά του σημαίνει ότι του έχουμε αναλύσει και έχουμε σχεδιάσει αντιδράσει για κάθε δράση. Άρα λοιπόν δεν, δεν ανησυχούμε. Ε, πηγαίνουμε οργανωμένοι σε αυτή τη συνάντηση, την οποία και τη θέλουμε εμεί και τη θέλει η Τουρκία και τη θέλει η Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Πώ έρχεται η Τουρκία ε, στο διάλογο αυτό, Η Τουρκία έρχεται στο διάλογο αυτό απομονωμένη, μαλωμένη με όλου. Ε, με θέσει πολύ ιδιαίτερε σε σχέση με, το, με, την κρίση στη Μέση Ανατολή και με μια προσπάθεια να κάνει, όπω λέει και ο κύριο Ερντογάν στην δήλωσή του, φίλου και όχι εχθρού. Πλην όμω βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ακριβώ στο αντίθετο σημείο. Κάνει εχθρού και όχι φίλου. Είδαμε τι συνέβη τώρα τελευταία στη Γερμανία με το καγκελάριο τη Γερμανία. Απ' την άλλη πλευρά, εμεί πώ πάμε. Εμεί πηγαίνουμε ήρεμοι, εμεί πηγαίνουμε με, με έμφαση και πίστη στο διεθνέ δίκαιο και παράλληλα κάτι πολύ σημαντικό που το ξέρω και εγώ, το ξέρει και ο κύριο Πτέραχος, το ξέρει και όλη η Ελλάδα. Πηγαίνουμε με ισχυροποίηση του αποτρεπτικού μα τομέα στο καλύτερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Απ' τη μία, λοιπόν, πιστεύουμε στη συνεργασία ε, η οποία θα επιτευχθεί μέσω των συνομιλιών. Απ' την άλλη τη μεριά, όμω, δεν αγνοούμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί. Η Τουρκία ε, σε ακούει όταν είσαι ισχυρό. Αυτό Εδώ βάζω μια άνω τελεία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχει αξία να ακούσουμε ε, τι έχει πει ο κύριο Ερντογάν. Γιατί μιλάει και για την Αμερική και μιλάει και για win-win και όλα τα, τα υπόλοιπα. Ε, πριν πείτε σε αυτό, θα ήθελα να πω κάτι ε, στο, στο σχόλιο για τον Φάιτερ. Έχω μια άποψη την οποία ο κύριο Τέραρχο θα, θα το εμβαθύνει σε αυτό. Πιστεύω ότι η Τουρκία σκοπίμω έχει ανεβάσει τόσο πολύ τη φωνή τη για τον Eurofighter. Δύσκολα επιχειρησιακά θα φύγει από ένα οπλικό σύστημα όπω το F-16. Θα αλλάξει όλη την οτροπία τη εκπαίδευση, των ανταλλακτικών, το των υποδομών το άλλο, το... και θα πάει σε ένα άλλο. Δεν είναι μόνο το κόστος του Eurofighter. Είναι το κόστο όλων των υπολείπων που είναι πολύ υψηλότερα από την αγορά. Πολύ δύσκολα μια ανατολική χώρα φεύγει από το, 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 ε, την πλατφόρμα του F-16 να πάει σε ένα άλλο όπλο. Περισσότερο είναι. Ε, σαν, 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 απειλή σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν μου δώσετε το F-16, εγώ θα πάω κάπου αλλού. Το έκανε και με το ρωσικό αεροσκάφο αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σκοπίμω ανεβάζει τον πύχη με τόσο επιτακτικό και. Α, άσφαιρα, άσφαιρα, και, ε, άσφαιρα α, για α, να φοβήσει τι ΗΠΑ. Λοιπόν, Πάμε λοιπόν να ακούσουμε σε κάρτα που έχουμε ετοιμάσει τι έχει πει ο κ. Ερντογάν, γιατί κοντό ψαλμό αλληλούια φτάνει στι 7 του μήνα στη χώρα μα. Πάμε να και από τον κ. Ιατρίδη. Θα συμφωνήσω με αυτές τις αρχές της προσήλωσης στο Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να του τα πω αυτά με σαφήνεια στη διμερή μα συνάντηση, όπω τα έχω πει και στο παρελθόν. Επειδή όταν φωνάζει από την Τουρκία, η φωνή μα ακούγεται στην ΚΟ. Δεν είναι σωστό δύο χώρε, οι οποίε είναι τόσο κοντά σε απόσταση, τόσο συνηθισμένε από άποψη ιστορία, να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνέ που τροφοδοτούν την εχθρότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η Αμερική το κάνει αυτό, εμεί θα συμβιβαστούμε. Εμεί επισκεπτόμαστε το γείτονά μα δίπλα, καθόμαστε και συζητάμε. Αν δεν εμπλακούμε σε συμπεριφορέ που βλάπτουν τα συμφέροντα του άλλου δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε το δρόμο μα ακριβώ το ίδιο. Η αντίληψή μα για την εξωτερική πολιτική δεν είναι εγώ πάντα κερδίζω και ο άλλο χάνει. Θα πάμε στην Αθήνα με μια αντίληψη win-win. Θα συζητήσουμε τόσο τι διμερεί μα σχέσει, όσο και τι σχέσει Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσει αντάξιε του πνεύματο τη νέα εποχή. Είδαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, έχει ήδη ενημερώσει και τα υπόλοιπα κόμματα για αυτή τη συνάντηση. Ελάτε κύριε Γιατρίδη. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριο Αρχηγό. Έτσι είναι. Άλλωστε η τακτική τη Τουρκία είναι η ίδια. Δηλαδή ο κύριο Ορτογάν παλιά έλεγε καζάν-καζάν, τώρα το, το λέει win-win ή ελάτε να τα βρούμε. Δεν αλλάζει. Και τι εννοεί με αυτό το οποίο λέει, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να συζητήσουμε χωρί τη διαμεσολάβηση τρίτων, οι δυο μα, και τι, να μοιράσουμε αυτά τα οποία ανήκουν σε εσά. Ε, αυτό δεν πρόκειται να το δεχτεί κανεί. Και δεν πρόκειται ειδικά η σημερινή κυβέρνηση να το δεχθεί επουδενή. Και αν ο κύριο Ερντογάν επιμείνει, θα πάρει την απάντηση που πρέπει. Από την άλλη, το να υπάρχει ένα προβληματισμό σε ό,τι αφορά τη συνάντηση ή τα θέματα ή που πιθανώ ο κύριο Ερντογάν, εγώ εκτιμώ θα αποφύγει να προκαλέσει επεισόδιο ή ένταση αυτό που προκάλεσε με το Σόλτ, είναι θεμητό. Αλλά αυτό όμω ο προβληματισμό να αναβαθμίζεται σε φοβικά σύνδρομα νομίζω είναι λάθο. Διότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ. Δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ φοβικά σύνδρομα και ειδικά σήμερα. Και ο κύριος Ερντογάν προσέρχεται, όπως είπε και ο κύριος αρχηγός, προσέρχεται όχι από θέση ισχύω, δεν αισθάνεται τόσο ισχυρός απέναντι στην Ελλάδα. Και αυτό έχει την εξήγησή του, διότι οι κινήσεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, σε ό,τι αφορά σε διπλωματικό επίπεδο, με τη διεθνοποίηση των λειτουργικών και τη συμπεριφορά τη Τουρκία έφερε αποτέλεσμα. Όλο το κλίμα το δυτικό έγινε αρνητικό. Αλλά και οι κινήσει που γίνανε σε αμυντικό επίπεδο επίση έφερε αποτέλεσμα, διότι δεν είναι τυχαίο ότι ο τουρκικό τύπο καθημερινά ασχολείται με τα F-16, με τα Rafale και με τα F-35. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γυροφάιτα, σωστά είπε ο κ. Αρχηγό, δεν θα τα πάρει ποτέ. Αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση. Διότι είναι πολύ δύσκολο να βάλει ένα νέο αεροσκάφο διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία μέσα στην αεροπορία σου. Διότι αλλάζουν πολλά. Υποδομέ, εκπαίδευση, το κόστο, οι συμβάσει. Και τη στιγμή που ε, το εργοστάσιο, αν θέλετε, η αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία είναι σχεδιασμένη για τα F-16. Το συμφέροντο είναι να πάρει τα F-16. Άρα το χρησιμοποιεί εκβιαστικά για να πάρει τα F-16. Και από την άλλη χρησιμοποιεί το διάλογο με την Ελλάδα πάλι ως ένα άλλο πρόσχημα να δείξει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ανοιχτά με ο κύριος Ερντογάν και απέναντι στη Δύση και απέναντι στην Αμερική. Εμείς περιμένουμε να έρθει ο Ερντογάν, πρέπει να έχουμε διάβολος επικοινωνίας και αν θα θέσει τέτοια θέματα θα πάρει την απάντηση που πρέπει. Την ίδια στιγμή, αν μας επιτρέπετε, αρχηγέ, εγώ πριν από λίγε, λίγε, ώρες άκουσα την τοποθέτηση του αρχηγού γεθά του κ. Φλόρου στη Σχολή Ευελπίδων. Μου έκανε εντύπωση η αποστροφή του λόγου της συνομιλία προς τους νέου νέους ευέλπιδες που έλεγε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Λέει, η μόνιμη απειλή της Τουρκίας που μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να είναι τύπης σε, σε ύφεση. Αυτό πώς ερμηνεύεται. Προς την κοινωνία των πολιτών. Προφανώ ο αρχηγό μιλάει στου αξιωματικού. Ο αρχηγό μιλά μέσα σε ένα τελείω επιχειρησιακό στρατιωτικό περιβάλλον mm. και πρέπει να πει αυτά που λέει ο στρατιώτη. Mm. Το τύπη σε σημαίνει. Μην τσιμπάτε. Ο Ερντογάν είναι Ερντογάν. Οι Τούρκοι ε, είναι οι Τούρκοι. Το τύπη σε ύφεση σημαίνει το εξή. Σημαίνει ότι μπορεί ο πολιτικό κόσμο. Και η... και σημασία μας αυτό, γιατί έχει σημασία να μα το εξηγήσετε εσεί αυτό. Να προετοιμάσετε ναι. για όλα τα καλά τα οποία θα προκύψουν από μια διπλωματική συνάντηση. Οι ενόπλε δυνάμει όμω πάντα προετοιμάζονται για το χειρότερο δυνατό να συμβεί. Και το χειρότερο δυνατό να συμβεί θα είναι να χειροτερέψει η κατάσταση και να επανέλθει στα επίπεδα του 19, του 20, του 21. Εάν δούμε τι, τι ξεκίνησε το 19, εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα άντεξε. Πήγαμε στο Αιγαίο. Η Ελλάδα άντεξε. Τι κάναμε εμεί, διεθνοποιήσαμε την κρίση. Και ήρθαν οι σεισμοί που οι σεισμοί φέρανε μια κατάσταση. Ε, γράφει στην καθημερινή σήμερα το πρωί ότι 23 περίπου εκατομμύρια γλίτωσαν οι ένοπλε δυνάμει από, την, από τι μη αναχαιτήσει που, γίναν, που δεν γίναν το τελευταίο δεκάμηνο. 23 εκατομμύρια ξοδέψαμε την ίδια περίοδο του 2022 για να κάνουμε αναχαιτήσει. Ενώ φέτο ξοδέψαμε μισό εκατομμύριο. Αυτό δείχνει την τεράστια διαφορά στο επιχειρησιακό πεδίο, εάν η Τουρκία είναι Ήρεμη. Εμεί όμω δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Οι ενόπλε δυνάμει προετοιμάζονται για το χειρότερο δυνατό να συμβεί. Έτσι είναι ο σχεδιασμό. Αλλά μόνο αν περιμένει κάτι και εσύ προετοιμάσει για το ευμενέστερο σενάριο. Όχι. Προετοιμάσει για το πιο δύσκολο σενάριο. Αυτό λοιπόν είπε ο αρχηγό Γεθά στου στρατιώτε εισαγωγικά. Ότι είμαστε σκοπιά. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό να συμβεί. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Πάντω στο τραπέζι είναι και το μεταναστευτικό που θέσατε. Κυρίαρχα κυρίαρχα το στο τραπέζι το μεταναστευτικό. Άλλωστε θα είναι η πρώτη, μία από τι πρώτε συμφωνίε. Ένα εργαλείο τη Τουρκία, να υπενθυμίσουμε. Την έχουμε δει να επιχειρεί να κάνει εισβολή στον... στον Εύρο. Το περιγράψατε Στα πάρα πολύ καλά. Ειδικά τώρα, μετά την έκθεση του Μπορέλ, η οποία ήταν πραγματικά mm -hmm. καταπέλτη για τι ευρωτουρκικέ σχέσει. Άρα λοιπόν η Τουρκία θα επιχειρήσει να κλείσει μία συμφωνία ή να βελτιστοποιήσει τη συμφωνία για το μεταναστευτικό, διότι όπω ξέρουμε ελέγχει πάνω από 4 εκατομμύρια μετανάστε στη χώρα τη και του χρησιμοποιεί συνεχώ ω. Απειλή εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίω αυτή η μετανάστευση περνάνε από εμά. Υβριδικό πόλεμο, έτσι, κύριε. Είναι, το δεχτήκαμε είναι, είναι, είναι το επιχείρημα του Ερντογάν. Το έθεσε και στον κύριο Σόλτ. Είναι, ποιο είναι το θέμα αυτή τη στιγμή τη Τουρκία. Θέλει την επικαιροποίηση τη τελωνιακή σύνδεση. Θα το θέσει και αυτό. Το έθεσε και στον κύριο Σόλτ, γιατί θέλει χρήματα. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Το οικονομικό πρόβλημα το προσπεράσαμε. Ο κύριο Σιμψέκ, ο οποίο ήταν ο ειδήμο και θα έφτιαχνε την οικονομία, δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Σε πολλέ συναντήσει στο εξωτερικό, προκειμένου να φέρει επιχειρηματίε, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο πληθωρισμό τρέχει πάνω από 60%. Και από την άλλη, ο κύριο Ερντογάν έχει και ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα εν ώψη των δημοτικών οικολογών του Μαρτίου. Μετά το σεισμό, και λόγω του επικείμενου σεισμού που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, πολλά σπίτια σύμφωνα με το νέο νόμο έχουν κρυθεί ακατάλληλα. 650.000 οικίε και δύο εκατομμύρια θα βρεθούν εκτό, χωρί να έχει υπολογιστή, προγραμματιστή πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και βεβαίω το κλίμα θα είναι αρνητικό. Από την άλλη, βλέπει ότι ο κύριο Μπαξιλίο είναι του. Ε, λόγω τη εθνικιστική στάσης και λόγου, αυξάνει τα ποσοστά του. Αυτό δεν το θέλει ο Ερντογάν. Όπω έκανε παλιά και με τον Γκιουλέν, το έκανε και με τον Γκιουλ. Άρα θέλει να αλλάξει και το νόμο. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, προκειμένου να μην εκλέγεται με 50 συν 1, να εκλέγεται με 40%. Θα το βγάλει εκτό σιγά σιγά, γιατί θέλει να, να βάλει το δικό του μοτίβο. Και μην εκπλαγούμε αν μετά από κάποιο διάστημα συγκυβερνήσει με την κυρία Ξενέρ. Στρατηγέ, πιστεύετε στι συμμαχίε που έχουμε αναπτύξει. Έχουμε αναπτύξει σχέσει με και με το Ισραήλ, κυρίω με την γαλλική πλευρά, που ενδεχομένω έχουν και με τι ΗΠΑ κυρίαρχα, έχουν ένα οικονομικό ενδιαφέρον για... και για του δύο παίκτε, και για εμά και θετικό και αρνητικό. Και αναρωτιέται ο φίλο Τρεθέατη που μα στέλνει μήνυμα στα δύσκολα, όταν αγριέψουν οι γείτονε ή οποιοδήποτε θελήσει να αγριέψει, εγώ, εγώ το λέω, δεν τρομάζουμε κανέναν, θα είναι κοντά μα. Ποια είναι η αίσθηση δική σα από τι επικοινωνίε που έχετε διαρκώ? Με του συμμάχου μα. Εκτό από αυτέ είναι η Ορδανία, είναι η Αίγυπτος, είναι όλε οι χώρε του αραβικού κόσμου. Άρα έχουμε ε... δημιουργήσει μια, έναν, κύκλο έναν κύκλο κοινών και... συμφερόντων και συμμαχιών, λέτε. Όχι μόνο στο δυτικό κόσμο, αλλά και στο μουσουλμανικό αραβικό κόσμο. Κυριαρχό, Εκείνο... αυτό επίση σημαντικό, έτσι. Εκείνο όμω το οποίο θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε, κοιτάζοντα τον εαυτό μα στα μάτια και κοιτάζοντα του Έλληνε στα μάτια, είναι ότι όταν θα έρθει δύσκολη ώρα, μόνοι μα θα είμαστε αρχικά. Κανένα δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τι ένοπλε δυνάμει τη χώρα του. Και του στρατιώτε τη χώρα του για να σώσει εσένα. Αν εσύ ο ίδιο δεν είσαι αποφασισμένο, πότε το είδαμε αυτό να ισχύει το 2019-2020, όταν εμεί είμαστε στον Εύρο και εμείς αποκρούσαμε την υβριδική επίθεση, μετά από τρει μέρε όλη η Ευρώπη ήταν μαζί μα. 22 χώρε από τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση στείλανε προσωπικό και μέσα για να μα στηρίξουν στον Εύρο. Έχουμε Αλλά την ισχύ πρώτα... να αντέξουμε. Βεβαίω και την έχουμε. Η... η απάντηση είναι κάθετη, απόλυτη, είναι ένα τεράστιο ναι. Έχουμε την ισχύ να και καθημερινά την ισχύ αυτή την αυξάνουμε και στην ποιότητα του προσωπικού μα, διαμορφώνοντα κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και στο υλικό, το οποίο το βλέπουμε συνεχώ να αναβαθμίζεται. Βέβαια, έχουμε και τη συμφωνία με τη Γαλλία, θα πω εγώ. Και όχι μόνο τη Γαλλία. Η Γαλλία, έτσι, που είναι λιγάκι πιο αναβαθμισμένη, μιλάει για αμυντική συνδρομή. Ακριβώ. Βεβαίω, στι πρώτε ώρε, όπω είπε και ο Αρχηγό, θα είμαστε μόνοι μα. Αλλά από την άλλη, όμω, αυτέ οι συμφωνίε θα επιδράσουν θετικά mm -hmm. και δυναμικά. Όταν έχει υπογράψει μια συμφωνία με τη Γαλλία, για, για μερίτρα αμυντικής συνδρομής Υποτίθεται ότι η Τουρκία θα επιτηθεί. Εμεί δεν πρόκειται να επιτηθούμε. Εμεί δεν εξοπλισόμαστε για να κάνουμε επίθεση στην Τουρκία. Η Ελλάδα δημιουργεί την ένταση. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ένταση δημιουργούσε, δημιουργεί η Τουρκία. Ούτε η Ελλάδα έχει διεκδικήσει με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει διεκδικήσει με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν και αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που είναι καλή και η τη Αμερική και έχουμε και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μία μία αντίστοιχη. Άρα λοιπόν και λόγω του κλίματο του αρνητικού που επικρατεί στην Ευρώπη όλα αυτά θα ενεργήσουν θετικά ε, στην όλη με αυτή η κατάσταση τη Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Είστε από τι λίγε στιγμές που σταθήκαμε. Παρακαλώ. Θετικό θα είναι το πρόσημο ναι. μετά τη συζήτηση. Θετικό. 11 συμφωνίε, 11 υπουργοί έρχονται. Το πρόσημο θα είναι θετικό. Μόνο και μόνο το ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπου να συζητήσουμε είναι θετικό το πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα κάνουμε υποχώρηση, ούτε θα δεχτούμε ναι. απειλέ στη χώρα μα. Είναι θετικό το πρόσημο. Αυτό να κρατήσουμε. Κύριε Αργία, είπε και κάτι άλλο ο Ερντογάν, το οποίο είναι θετικό και μην το προσπερνάμε. Τι είπε, Ότι λέει, δεν θα επικεντρωθούμε σε θέματα διαφωνία, ναι, ναι, ναι. αλλά σε θέματα συνεργασία, έστω και χαμηλή πολιτική. Μας... Έχει ναι, κέρδο μας... και σε ναι. θέματα τουρισμού, έστω στο θέμα τη Βίζα να επεκταθεί παραπάνω για να έρχονται τουρίστε στα νησιά του. Αλλά και στο μεταναστευτικό. Ναι, ναι. Αυτά όλα είναι θετικά. Τα δύσκολα. Δεν θα τα υπογράψει ο Ερντογάν, αλλά α κρατήσουμε Άρα. και να διατηρήσουμε το θετικό κομμάτι. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. για αυτή την ευτυχή συνύπαρξη. Εμεί δηλαδή... σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κανένα... Κανένα... Όσο για τον Ερντογάν, ευχαριστώ. εδώ θα είμαστε κυρίε και κύριοι να τα δούμε.